Μετά από συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ της διοίκησης και των εργαζομένων του Ιδρύματος η Αγία Μαρίνα, αποφασίστηκε την Δευτέρα το πολύπαθο ίδρυμα να ανοίξει κανονικά. Ήδη οι γονείς των παιδιών που φοιτούν στο Ίδρυμα η Αγία Μαρίνα έχουν ενημερωθεί για την εξέλιξη. Την ίδια στιγμή, εκπρόσωπος του Ιδρύματος η Αγία Μαρίνα, Μαρίνα Φιλιππίδου, περιγράφει με τα πιο μελανά χρώματα το μέλλον του Ιδρύματος, καθώς πλέον δεν υπάρχει καμία ελπίδα ώστε να βρεθεί λύση για τις οφειλές του Ιδρύματος. Θα ανοίξει αύριο, όπως έχουμε πει. Το αυτοκίνητο δεν θα λειτουργήσει όμως, γιατί ο οδηγός κάνει επίσκεψη εργασίας. Mm-hmm. Όσοι γονείς μπορούν να τα φέρουν τα παιδιά μόνοι τους. Όσον αφορά το προσωπικό, θα δούμε τώρα ποιοι θα έρθουν, ποιοι όχι, γιατί υπάρχουν και κάποιες οφειλές. Από εκεί και πέρα τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει, είναι πολύ πιο δύσκολα. Γιατί έσβησε και η ελπίδα, τουλάχιστον από την πλευρά μου. Δεν υπάρχει δυνατότητα για εξωδικαστικό σύμβασμα. Μέχρι στιγμής δεν μπορεί να μπει στο δεν υπάρχει εφαρμογή. Δεν υπάρχει εφαρμογή για το Ίδρυμα, γιατί δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα. Mm-hmm. Δεν προχωράει δηλαδή η φόρμα όταν κάναμε την αίτηση. Αλλά ακόμα και αν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, δεν πεντασόμασταν, δεν έχουμε λεφτά για να πληρώσουμε τις ρυθμίσεις. Δεν υπάρχουν χρήματα έστω για την πρώτη, τη δεύτερη δόση. Αυτό που είχε πει ο κ. Μανολίδης και είχε υποσχεθεί, ότι όταν υπέγραψαν και οι τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μια ρύθμιση για το Σικιαρίδιο Ίδρυμα για να δώσουν φορολογική ενημερότητα και ασφαλιστική ενημερότητα και στο Ίδρυμα της Αγίας Μαρίνας, έχουμε απομακρυνθεί, ούτε αυτό πρόκειται να γίνει. Όπως δήλωσε ο ίδιος το Διοικητικό Συμβούλιο και ως εργαζόμενος, για να ενταχθεί στο κέντρο δυναμικής πρόνοιας, γίνει κρατικό, που για μένα ήταν η καλύτερη λύση, η πιο εφικτή. Δεν υπάρχει, τέτοια που έχουν αποκλείσει, διότι δεν το θέλει και η Φωτίου, όπως δήλωσαν χαρακτηριστικά, γιατί θα ακολουθήσουν και άλλα ιδρύματα, θα γκρινιάξουν δηλαδή και άλλα ιδρύματα και θα θέλουν και εκεί να γίνουν κρατικά. Η οφειλή είναι μεγάλη, επομένως λοιπόν δεν υπάρχει φως στο τούνελ. Ναι, μεν θα λειτουργήσει από Δευτέρα, αλλά δεν ξέρουμε για πόσες μέρες ακόμα. Η δήλωση του Προέδρου είναι ότι θέλει να γίνει γενική συνέλευση και να πάρει απόφαση πια το σώμα, μην έχοντας πια να δώσουμε άλλες ελπίδες όμως. Η μοναδική έτσι μικρή ελπίδα είναι ότι μέσα Σεπτέμβριο έχει ανακοινωθεί ρύθμιση με το ΙΚΑ, με τις 120 δόσεις αυτόνομα. Mm-hmm. Για τους επιχειρηματίες. Προφανώς ίσως να μπορεί να μπει και το Ίδρυμα σε αυτή τη φάση. Αλλά ακόμα και αν γίνει αυτό, θα υπάρχουν τα χρήματα για να υποστηρίξουν την πληρωμή της οφειλής. Αυτή είναι μια ίσως η τελευταία αναλαμπή, αν θα μπορέσουμε να τα αφήσουμε σε 120 δόσεις. Αλλά δεν ξέρουμε και πότε θα λειτουργήσει και πότε θα εφαρμοστεί. Άρα υπάρχει ενδεχόμενο και πάλι να βάλει λουκέτο το Ίδρυμα Αγία Μαρίνα, έτσι. Αν δεν υπάρξει και αυτή, δεν γίνει και αυτό. Δηλαδή, στη ρύθμιση των 120, ο εξωδικαστικός δεν μπορεί να ενταχθεί. Αλλά και να εντασσόμαστε, θα λειτουργείται από Οκτώβριο. Αυτό τώρα που λέγεται είναι αυτόνομα μόνο με το ΙΚΑ, ρύθμιση. Αυτό θα γίνει το Σεπτέμβριο. Έχω ακούσει και εγώ και εσύ, ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί. Αλλά και αυτό πάλι για να γίνει, θα πρέπει να έχουμε χρήματα. Αν δεν γίνει και αυτό, εν πάση περιπτώσει, μέσα Σεπτέμβριο, δεν θα μπορέσουμε οι εργαζόμενοι να το στηρίξουν, ούτε βέβαια τη διοίκηση. Αν θα γίνει κάτι, θα γίνει μέσα Σεπτέμβριο, είτε καλό είτε κακό δηλαδή. Αυτό εννοώ. Την Τετάρτη θα έρθει στην Καβάλα ο Πρωθυπουργός. Έχετε επιδιώξει κάποια συνάντηση μαζί του ώστε να εκθέσετε τα προβλήματα του Ιδρύματος και να δείτε μήπως σε κυβερνητικό επίπεδο και σε επίπεδο Πρωθυπουργού μπορεί να βρεθεί κάποια λύση? Κοιτάξτε, εγώ δεν πω στον Πρόεδρο να το αναφέρει στους βουλευτές. Εντάξει, εγώ δεν πιστεύω βέβαια τι μπορεί να κάνει. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα το πω στον Πρόεδρο να το θέσει στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.